Εμένα η αίσθηση σήμερα είναι τα επόμενα χρόνια η μεγάλη πρόκληση για την τρομοκρατία διεθνώ δεν είναι η Ισλαμική φύση. Είναι ακροδεξιά φύση. Γιατί βλέπουμε ότι οι κοινωνίε συντηρητικοποιούνται, στρέφονται προ λαϊκίστικα, ακροδεξιά, νεοεθνικιστικά, νεοεθνικιστικά, νεοναζιστικά μοτίβα και πλέον αυτό το η έκφανση, η militant έκφανση, η στρατιωτικοποιημένη έκφανση αυτού του φαινομένου δεν περιέχει κινδύνου τουλάχιστον για εμάς που ζούμε εδώ σε ευρωπαϊκές κοινωνίες. Μεταξύ των ροών, των προσφυγικών ροών, που έρχονται από τη Μέση Ανατολή με παράτυπο τρόπο, όπως είναι το περιεχόμενο μιας βάρκας που θα έχει μέσα 25 άντρες στρατεύσιμη ηλικία. Γιατί είδαμε και τις ανοησίες, αν μου επιτρέψει του κύριου Νούρη, ο οποίος μία μας είπε έχει 30 τζιχαντιστές, μία μας είπε έχει 50, μία μας είπε έχει 100, τελικά καλά τζιχαντιστή δεν είχε. Γιάννη Ιωάννου, χαίρομαι που είσαι μαζί μου στο podcast. Ε, εκτιμώ αφάνταστα τις γνώσεις σου και τις απόψεις σου και χαίρομαι που θα τις μοιραστείς μαζί μας. Είσαι διεθνολόγος, συνειδητητής του Geopolitical Cyprus μαζί με τον Ζήνο Αντζάρα, δημοσιογράφος, άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύει συχνά στις περιοχές όπου, υπάρχει, όπου υπάρχουν συγκρούσεις στον πλανήτη μα, μιλά αραβικά. Γνωρίζει τη Συρία, τη Λιβύη, που είναι χώροι διενέξεων πολύ καλά και ταξιδεύει εκεί συχνά, τρομοκρατώντα όλου εμά όταν μα πει ναι. ότι είσαι εκεί. Είμαι και λίγο έτσι, αυτή η προσωπικότητα. Ναι, <laughs> η... Καλώ όρισε. έκανε ροή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει και, Έχεις και παιδάκι τώρα, άρα ναι. ναι. να είσαι πιο προσεκτικό, παρακαλώ. ναι χαρά. Θα μιλήσουμε για την τρομοκρατία. Θε να αρχίσει με έναν ορισμό του τι, τι πώ μπορούμε να αποσαφηνήσουμε έτσι, με, απλ, με απλού όρου την, την τρομοκρατία. Εντάξει, εδώ υπάρχει ένα επιστημονικό ζήτημα όσον αφορά έναν ακριβή ορισμό τη τρομοκρατία, ο οποίο να είναι κοινά αποδεκτό. Δηλαδή, ανάμεσα σε θεωρητικού που έχουν μελετήσει το φαινόμενο ε, ιστορικά και στο σύγχρονη εκφάνιση του, υπάρχουν διαφωνίε για το τι είναι ο ακριβή ορισμό. Σε κάθε περίπτωση η τρομοκρατία περιέχει δύο πολύ συγκεκριμένες πτυχές. Η μία πτυχή είναι η χρήση της πολιτικής βίας, προκειμένου να επιτύχει σε ένα σκοπό. Και το δεύτερο ενδιαφέρον, το οποίο τουλάχιστον στον 20ο και 21ο αιώνα μας δίνει έναν ακριβέστερο ορισμό, είναι η έννοια της ως πρακτική προσέγγιση. Δηλαδή κάποιος ο μπορεί να είναι εξτρεμιστή, ριζοσπαστικοποιημένο, whatever, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα περάσει εκείνη την κόκκινη γραμμή για να πάει στο βίαιο μόνο Οπότε πρέπει να προσεγγίσουμε την έννοια τη τρομοκρατία κυρίω ω μία μεθοδολογία. Είναι ένα μόνο του που φυσικά περιέχει τη βία, προκειμένου να επιτύχει το σκοπό σου. Με την ίδια λογική, μια πολιτική δολοφονία. Ε, ένα τυφλό μαζικό χτύπημα, είναι εξίσου τρομοκρατικέ ενέργειε, τρομοκρατικέ πράξει. Πολλοί θα πούν ότι ιστορικά μιλώντα θα μιλήσουν για κρατική τρομοκρατία. Και ότι η, τρομοκρατία εισαγωγικά, όπω την καταδικάζουμε, αν θέλει, σε γενικέ γραμμέ, ουσιαστικά είναι η, η αντίδραση στη δράση ενό κράτου καταπιεστικού. Άρα, ε, Ω εκ τούτου δικαιολογείται. Εσύ Αυτό πώς, πώς δεν πιστούν χα... το αφήγημα. Αυτό είναι ο χαμένος στην ιστορία ορισμός αν μπορούσα να τον αποκαλέσω έτσι. Γενικά η έννοια της πολιτικής βίας απέναντι σε μία μορφή τυραννικής καταπίεσης χάνεται πίσω σε μία συζήτηση η οποία υπάρχει ακόμη και στο έργο του Πλάτωνα και στο έργο του Αριστοτέλη στα πολιτικά. Και γεννιέται μέσα από την ιστορική εμπειρία των πρώτων τρομοκρατικών πράξεων που υπήρξαν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η μία ήταν η, φυσικά η βίαιη κατάληψη από τους Ρωμαίους της σύγχρονης Παλαιστίνης, δηλαδή την περιοχή της Ιουδαίας, που εμφανίστηκαν τούτοι ζηλωτές, ζηλωτές. οι Εβραίοι ζηλωτέ, οι, σικάρι, Σικάροι, <laughs> το οποίο ο όρο μας δάνεισαν και τον όρο του ζηλωτή για κάποιον ο οποίος σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο ριζοσπαστικοποιείται. Δηλαδή υπάρχει... Ήταν το πρώτον αιώνα, με μετά ναι, ναι. το Χριστό νομίζω. Άγιο. Και βλέπουμε αργότερα και στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια τη μογγολική χτίση, ουσιαστικά κατάχτιση των Ισλαμικών περιοχών, που εμφανίζεται αυτή η σιητική σέκτα των Αζαζίνων, που δίνει και τον ορισμό Ουσμό... στην αγγλοσαξιολική λέξη του ασάσιμου, του δολοφόρου, δηλαδή του προμελετημένου χτυπήματο, του φόρου. Άρα εδώ πέρα υπάρχει μια συζήτηση για το πώ είναι η τυραννία, η καταπίεση κάποια μορφή τέλο πάντων στοιχειοθέτηση κρατική τρομοκρατία, δηλαδή το κράτος ω μονοπόλιο βία, το οποίο ασκεί βία και τρομοκρατεί τους πολίτε τη, ω μέσο αντίδραση η τρομοκρατία. Βέβαια, μετά έχουμε την ιστορική εμπειρία της Γαλλική Επανάσταση που στοιχειοθετεί το σύγχρονο όρο <laughs> τη <laughs> τρομοκρατία, δηλαδή είναι η περίοδο τη τρομοκρατία, το reign of terrorism που είναι αυτή τη διετία μεταξύ 1792 και 1794, το οποίο αλλάζει άρδη και τα ιστορικά διδάγματα της Γαλλικής Επανάσταση που είναι ένα κοσμοστερικό γεγονός που ο κόσμος εξεγέρθηκε απέναντι στη μοναρχία, όπως αυτή ορίστηκε από την δυναστεία αυτή των Αψβούργων, των Λουδοβίκων. Οπότε έχω την αίσθηση ότι ναι, μεν, ναι, αλλά υπάρχει ένα μικρό αλλά το οποίο είναι η πολιτική πρακτική που έχει αποκτήσει πλέον και έχει νορματοδοθεί μετά τον 20ο αιώνα που η τρομοκρατία δεν είναι απλά αντίδραση πράξη ελευθερίας resistance τέλος πάντων ένας τρόπος αντίδρασης απέναντι σε όλη αυτή τη κρατική βία αλλά γίνεται κάτι άλλο δηλαδή γίνεται τι γίνεται κάτι μαζικό και κάτι τυφλό δηλαδή βλέπουμε ότι σε όλες τις περιπτωσιολογίες αν κάτσουμε και τις αναλύσουμε τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η μεθοδολογία της τρομοκρατικής σλάς τερροριστικής δράσης όπως αυτή στοιχειοθετείται ιστορικά δεν είναι η ίδια με τη σύγχρονη πρακτική. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα το να χτυπήσει κάποιο και να εμπλέξει έναν στόχο σε μια περίοδο έτσι ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση και άλλο να χτυπήσει τυφλά άμαχο πληθυσμό. Εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση και το βλέπουμε αυτό ότι πολλά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα στον 20ο αιώνα κυρίω. Χρησιμοποίησαν ναι μεν τερορισμό, δηλαδή τρομοκρατική δράση, μία, έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, μία βόμβα υψηλή ισχύω, αλλά δεν στόχευσαν αμάχους. Και αυτό το βλέπουμε ότι έχει διαχωριστεί τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν επιμέρου περιπτωσιολογίε που μα δείχνουν πάλι αυτή την αδυναμία ενό πλήρω αποδεκτού ορισμού για την τρομοκρατία. Σε, ο, ε, για μα ο αγώνα τη ΕΟΚΑ ήταν ένα αγνό εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Ε, για του Άγγλου όμω ήταν μια τρομοκρατική. Η, η ΕΟΚΑ ήταν μια τρομοκρατική οργάνωση. Εγώ ας, το αντιλήφθηκα έτσι. Έχω ένα ανέκδοτο για την υπόθεση. Ήμουν στην Αγγλία, μου συστήνουν μια κοπέλα ε, και μου λέει η φίλη μου, Ξέρει, λέει ο πατέρα τη Στάδε έχει πεθάνει στην Κύπρο. Λέω εγώ, ναι, μα τι συνέβηκε. Και μου λέει: Έχει τελειώσει Σκο... by a terrorist. Mm -hmm. Τον σκότωσε ένα τρομοκράτη. Τη σκέφτομαι, εγώ έγινε τρομοκρατικό κτύπημα στην Κύπρο. Ε, και προσπαθούσα να καταλάβω τι εννοούσε. Και μετά εννοούσε την ΕΟΚΑ. Την ΕΟΚΑ. Εντάξει, και εγώ αμέσω ούτε καν μου πέρασε που το νου ότι μπορούσε, ότι ο, ο πατέρα ήταν στρατικό, αστρονομικό, και πέθανε ε, σκοτώσαν τον ε, Αλλά αμέσως ξέρεις, τι είναι που λέει, το ναι, ότι το εσύ, ότι οι τρομοκράτε του ενό για σένα είναι ήρωε. Ναι, Άρα δεν ναι, είναι... μπορούσε ποτέ να σκεφτεί ότι κάποιο έπεθανε σε τρομοκράτη, ε, σκότωσε τον τρομοκράτη στην Κύπρο, και αυτό σκότωσε τον ΙΕΟΚΑ. Υπάρχει μια αυτή η ρίση, το one man's terrorist, it's another man's freedom fighter. Δηλαδή ότι αυτό που μπορεί για μα να είναι ο παππού μα ή ο εθνικό μα ήρωα, για τον άλλον είναι ο τρομοκράτη δολοφόνος του δικού του παππού. Είναι μια φράση η οποία αποδίδεται σε άνθρωπο ο οποίος προέρχεται μέσα από τα σπάργανα του Ισραήλ νου απαράτους ασφάλειας και μην ξεχνάμε ας πούμε στην ΕΟΚΑ. Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε την ΕΟΚΑ ως ιστορικό γεγονός χρησιμοποίησε τρομοκρατικές μεθόδους. Δηλαδή χρησιμοποίησε πομβιστικές επιθέσεις, πομβιστικές είχε ένα φοβερό οπλοστάσιο αυτοσχέδιων βομβών και εκρηκτικών. Πρέπει όμως να δούμε με όλα τα λάθη και τις παραλήψεις και την κριτική προσέγγιση που πρέπει να έχουμε στην περίοδο 55-59 ότι μία σύγκριση με τη σύγχρονη, παραδείγματος χάρη, τρομοκρατία της Αλ-Κάιντα δεν έχει όχι μόνο καμία σχέση, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί και επιστημονικά. Είναι δύο διαφορετικά κόντεξτες, είναι δύο διαφορετικές ιστορικές περιόδοι είναι δύο διαφορετικά end games και κυρίως αυτή η συζήτηση στην Κύπρο γίνεται έτσι με ένα πολιτικό κριτήριο. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα τη σύγχρονη τρομοκρατία, το Ισλαμικό κράτο στην Αλκάιδα και βγαίνει κάποιο ο οποίο δεν συμφωνεί με τον αγώνα τη ΕΟΚΑ πολιτικά και μπορεί να πει Α, ήταν τζιχαντιστέ οι αγωνιστέ τη ΕΟΚΑ. Đτάξει, It's μιλάς... not the case. για ε, κάτι που ούτε αξίζει να συζητήσουμε. Μάλιστα, ένα από του αγαπημένου μου θεωρητικού, ε, ο οποίο είναι μάλιστα και πολύ ακροαριστερό, ο Ρόμπερ Τέιμπερ, ένα δημοσιογράφο, ο οποίο κατέληξε στο τέλο να μείνει με το καθεστώ του Φιντελ Κάστρο στην Κούβα. Δηλαδή πήγε να καλύψει τα γεγονότα και στο τέλο έγινε μέρο αυτή τη προσπάθεια. Ναι, ακριβώ. ο <laughs> οποίο έχει γράψει ένα κλασικό βιβλίο για τον Ανταρτό Πόλεμο, το Θεωρία περί Ανταρτό πολέμο, Ο Πόλεμο του Ψήλου, The Flea War. Αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στη δράση τη ΕΟΚΑ και μάλιστα κάνει μια συγκριτική περιπτωσιολογία με την Ιργκούν. Η Ιργκούν είναι η οργάνωση η οποία προέκυψε μέσα από του κόλπους της Χαγκανά, στον αντίστοιχο αγώνα των Ισραηλινών για εθνικη mm -hmm. ανεξαρτησία και η οποία ήταν οι πιο σκληροί τερροριστέ. Βάζαν βόμβε παντού. Πάλι στου Βρετανού, στο... στην τότε Παλαιστίνη. Ο ένα εκ των αγωνιστών, και βλέπουμε ότι είναι κοινή ιστορία εδώ, είναι ο Μέναχέμ Μπέγκιν. Έγινε μετέβητα ε, ο yeah. πρωθυπουργό τη χώρα, ο ηγέτη του κράτου του Ισραήλ. Άρα βλέπουμε ότι και ο ίδιο ο Γρήβα προσεγγίζει ενώ είναι ιδεολογικά το αρχέτυπο, όπω λέει ο Ρόμπερτ Τέιμπερ, ενό άλλου ιδεολογικού αφηγήματο, προσεγγίζει τον αγώνα τη ΣΟΚΑ με... με στοιχεία. θέλω να μιλώντα έτσι για ιστορική αναδρομή, όταν το σκεφτεί, όταν μελετούμε τι πρώτε τρομοκρατικές τρομοκρατικέ ενέργειε, αν αναφερόμαστε στη Τσαρική Ρωσία, στου αναρχικού του Μπακούνιν, ε, μιλούμε για, για state terrorism, είπαμε πριν ότι αναγκάζονται, ξαναγκάζονται σε αντιδράσεις με τον τρόπο. Μετά έχουμε μια άλλη αντίδραση, Γιάννη. Έχουμε την αντίδραση μια αριστερή ιδεολογία, αν θέλει, Ενάντια σε ένα κατεστημένο του καπιταλισμού, είναι οι ελευθερές ταξιαρχίες στην Ιταλία, είναι η 17η του Νοεμβρίου στην Ελλάδα. Και σιγά σιγά απομακρυνούμαστε που είναι το αφήγημα, που είναι το story, και τώρα φτάνουμε σε ένα, όταν μιλούμε για τρομοκρατία σήμερα, σκεφτόμαστε Ισλάμ. Ναι. Σκεφτούμαστε ε, ε, έναν εξτρεμιστικό σενάριο με, ε, ε, όπου οι μουσουλμάνοι χτυπούν τους δυτικούς. Ταξ, αυτό είναι η εικόνα που επικράτησε μετά την 11η Σεπτεμβρίου λόγω του μεγέθους της 11ης Σεπτεμβρίου, δηλαδή η ταύτιση της ε, τρομοκρατίας. Και το Ισλαμικό μπορεί να θεωρησει ότι... Νομίζω κάθε δεκαετία, κάθε δεκαετία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Αν πάμε πίσω, παραδείγματο χάρη, στου Ρώσου μηδενιστέ, η, η Νοράντ Ναβόλια, η οργάνωση που ίδρυσε ο Νετσάγεφ και η, που θεωρητικά έδωσε βάθος ο Μπακούνι, είναι μια οργάνωση η οποία αποτελεί την κλασικότερη περιπτωσιολογία όλων των θεωρητικών τη τρομοκρατία. Δηλαδή έχουν βάλει κάτω και έχουν αναλύσει τη δράση των Ρώσων μηδενιστών ω αντίδραση απέναντι σε ένα. Σε μια τσαρική Ρωσία η οποία καταπιέζει του πολίτε τη, και η οποία στο τέλος η οργάνωση, εν λόγω οργάνωση και το, το impact, το legacy που άφησε η κατήχηση του επαναστάτη ως έργο, το οποίο έχει ριζοσπαστικοποιήσει όλους τους ακροαριστερούς σλάς αναρχικούς ε, ε, χώρους, ο, οδήγησε σε ένα κορυφαίο γεγονός, που ήταν η διαδολοφονία του Τσάρου. Ε. Όμως η νορά Ναβόλια όταν προσέγγιζε σε προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας του Τσάρου, και είδα ότι μπορεί να κινδυνεύσουν άμαχοι, έκοψε πίσω. Όπω και στην περίπτωση τη Σόκα. Έχουμε θανάτους αγωνιστών, οι οποίοι λόγω λάθο προγραμματισμού πέρασε σχολικό λεωφορείο και ο άλλο αγκαλιάσε τη βόμβα, για να μην ναι. σκοτωθούν τα μωρά. Εκείνο που πρέπει να δούμε εδώ είναι ότι κάθε δεκαετία έχει κάτι χαρακτηριστικό. Με τα πολεμικά στην Ευρώπη λόγω και του διαχωρισμού, λόγω και του ψυχρού πολέμου, λόγω και διάφορων επιμέρους συνθήκων στις τοπικές κοινωνίες εμφανίστηκαν φαινόμενα τα οποία γέννησαν την ακροαριστερή τρομοκρατία και έχει να κάνει πάλι με τον βαθμό αν θέλει διαφόρων πολιτικών συνθήκων που προέκυψαν. Άρα εσύ του βρίσκεις το... με ενδιαφέρει τον που μιλάς για την Θέλω έτσι όταν να μας το, να το εξηγήσεις. Να το, εξηγήσω με ένα παράδειγμα ναι. το οποίο ναι. είναι έτσι πιο κοντά σε εμά, ας πούμε, στον ελληνόφωνο κόσμο. Όταν πρωτοεμφανίστηκε η 17 Νοέμβρη, ένα από τα χτυπήματα που έφερε η πέρα. ήταν η εκτέλεση του Μάλιου. Ο Μάλιος ήταν ένας αρχιβασανιστής της Χούντας, δηλαδή το ντοκιμαντέρα Τίλας 74 του Κακογιάννη που έχει μέσα ανθρώπους που περιγράφουν το πώς του έδεναν, πώ του κάναν βασανιστήρια τη Φάλαγκα, όλα αυτά. <συσίλια> Τα είχε τελειοποιήσει. <συσίλια> Αυτό ο άνθρωπο, ναι. όταν αποκαταστάθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα, he got away with it. Δηλαδή, κατάφερε με κάποιο τρόπο να γλιτώσει. Όταν... Όπως έμποσε και πολλοί άλλοι Γιάννη. Ναι, όταν τον εκτέλεσε η 17 Νοέμβρη με έναν τρομοκρατικό τρόπο. Ήταν ηρωικό χτύπημα, Ήταν Ιανίες. ένα χτύπημα ναι. το οποίο η κοινή γνώμη στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεδομένη στιγμή, μιλάμε τώρα για τις ε, τέλη του 70 και βλέποντας και μελετώντας τον τύπο της εποχής βλέπεις ότι από τη αριστερή εφημερίδα μέχρι την πιο συντηρητική δεξιά βγήκανε με πρωτοσέλιδους τίτλους τύπου να γιάσουν τα χέρια σας. Καλά καλά και το Ναι, ε, ε, Το επικρότησε είναι κοινή γνώμη, γιατί βλέπουμε... Ήταν αναγκαίο να για υπάρχει ε, να υπάρξει δικαιοσύνη σε κάποιον άνθρωπο ο οποίο αυταπόδεικτα ήταν ένα, αν κακό για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό, αυτό όμω δείχνει και τα όρια τη κοινή γνώμη και του πόσο πολύπλοκο σαν ιδέα είναι το περιδικαίου έστω. Κάτι που το βλέπουμε και στην Κύπρο και σε όλε τι κοινωνίε, ότι σημαίνει κάτι, ο κόσμο νιώθει ότι έχει αδικηθεί. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Για να επανέλθουμε όμω στο κομμάτι τη τρομοκρατία, πρέπει να δούμε ότι κάθε σε δεδομένες χρονικές περιόδους υπήρξε η δράση, ας πούμε, των Ιταλών, των ε, Γερμανών, Γερμα... Ιταλικών, Γερμανικών τρομοκρατικών ναι. οργανώσεων. Και πάντα εδώ πέρα υπάρχει, αν θέλεις, ένα πολύ συγκεκριμένο, σε δεδομένο χρόνο και χώρο συγκείμενο, το οποίο μπορείς να προσεγγίσεις αναλυτικά τη δράση αυτών των οργανώσεων. Πάλι πρέπει να διαχωρίσουμε όμως την πολιτική πρακτική από την βίαιη πολιτική πρακτική. Κάποιος ο οποίος είναι φορέας μιας ιδεολογίας, χιψή, δεν μας ενδιαφέρει άλλα αυτή, είναι ο, Ισλαμι, ο, ο σαλαφιστικός τζιχαντισμός, ο ισλαμικός φονταμενταλισμός, ε, η νεοναζιστική ιδεολογία ή η ακροαριστερή ιδεολογία. Κάποιος άνθρωπος εκεί έξω μπορεί να είναι φορέας μιας ιδέας. Έχει τρει επιλογέ. Η πρώτη επιλογή είναι του να είναι zealot, δηλαδή να κάνει advocacy λέγοντα και κηρύττοντα αυτό που πιστεύει. Την ιδεολογία. Να διαδηλώσει, να γράψει στο facebook, Ακριβώς. να κάνει καμπάνιε, να κάνει lobbying. Το δεύτερο είναι ο quietist. Είναι αυτό ο οποίο ναι, μένει φορέα εξτρεμιστικών ιδεών. Ωστόσο η δράση του είναι περισσότερο στο κομμάτι και εστιάζει, στο κομμάτι της κατήχησης. Άρα αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί όχι απλά να διατυμπανίσει τις ιδέες του, αλλά να κάνει άλλους ανθρώπους κοινωνού αυτών των ρίζοσπαστικών ιδεών. Δράος πολλαπλασιαστή ουσιαστικά ισχύω. Και, και στο τρίτο υπάρχει πλέον ο ακτιβισμός. Δηλαδή το να μπει και να εφαρμόσεις πράξεις. Δηλαδή διαφωνεί με τα εμβόλια, βγείτε και πλακώστε του στο ξύλο. Το είδαμε στην περίπτωση των διαδηλωτών στο, Δία. στο έξω από το συγκρότημα ναι. Δία και έξω από το Προεδρικό. Αυτή η πορεία, αν θέλει, είναι μια πολύ συγκεκριμένη πορεία, στην οποία μέσα περιέχονται στοιχεία γνωσιακά, αναπτυξιακά, ψυχολογικά και βαθιά κοινωνικά στη σύγχρονη εποχή. Δεν είναι το ίδιο για ένα παιδί το οποίο ζει σε ένα γκέτο του Παρισιού και σε ένα παιδί το οποίο ζει σε ένα πολύ εύρυθμο και καλό περιβάλλον να έχουν την ίδια ροπή προς τη βία. Άρα πρέπει να δει, δει η κοινωνία, πρέπει να δουν όλοι μας όσοι εξετάζουμε το φαινόμενο της τρομοκρατίας και της βίαιης συμπεριφορά. ποια είναι αυτά τα σημεία, ποιε είναι αυτές οι συνθήκες εγώ χρησιμοποιώ τη θεωρία του Τόμα Σέλινγκ του νομπελίστα που γράφει για την πυρηνική αποτροπή, ο οποίο Μιλάει για focal points, για σημεία εστίαση. Τι είναι αυτό που θα σε κάνει να περάσει εκείνη την κόκκινη γραμμή, και από advocate συγκεκριμένων ακραίων ε, ιδεών, θα, θα μπει στη διαδικασία να τι εφαρμόσει με βίαιο τρόπο. Ξέρεις, ε, θέλω να, να ανατρέψω να, να το κάνω έτσι πιο ιστορικό ε, ε, τούτο που θέλω να πω. Α, αν κοιτάξω ως ιστορικό τα debates που γίνονται ε, για διάφορα θέματα, του βάλω τους των debates, έχουμε μια αντίδραση, Γιάννη, ενάντια σε έναν κρατικό αυταρχισμό, που μιλούμε ότι εν, εν το 19ο δεκατο, δεκατο, αιώνα, κατά κύριο λόγο. Μετά έχουμε μια έξαρση του εθνικού αισθήματο. Θέλουμε να δημιουργηθεί ε, το έθνο κράτο. Είχαμε του ε, Σέρβου, Βοσνίου, που άρχισαν και ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με την προσπάθεια τη δολοφονία του Αρχιδούκα τη Αυστρία που ήθελαν να ανεξαρτησία αν κτλ. Μετά περνούμε σε μια άλλη φάση, όπου επειδή πλέον το κυρίαρχο αφήγημα έχουμε τώρα, μετά γίνονται τα έθνη κράτη με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έχουμε ένα άλλο αφήγημα, ότι τώρα κυριαρχεί ο καπιταλισμό ίσω φτάνουμε στο γιο που λέει ο Φουκουγιάμα, το τέλο τη ιστορία. Σε κάποια φάση κερδίζει ο καπιταλισμό. Επανήλθε, επανήλθε όμω η ιστορία. Ναι. Επανήλθε στη Βοσνία, στη βία διάλυση τη Ιγκοσλαβία και στον εξτρεμισμό τη Βοσνία. Και επανήλθε στη Μέση Ανατολή αμέσω μετά όλα αυτά τα γεγονότα που τέλειωσε η δεκαετία του 1990 και είδαμε ότι αυτά τα καθεστώτα μπήκαν σε μια διαδικασία συγκρούσεων Υπάρχει και το συγκείμενο τη απεικιοκρατία και τη αποαπικιοποίηση ναι, που επηρέασε τα, τα πράγματα. Τα σύνορα που είναι απεικιοκρατικά σύνορα. Ναι. Αλλά ξέρει, φτάνοντα. Περνούμε, άρα περνούμε τη φάση τη 17η Νοεμβρίου, τι αριθρέ ταξιαρχίε, τα εξτρεμιστικά κινήματα στη Γερμανία. Που για μένα υπάρχει κι ένα απότοκο που την αρχή του 20ου αιώνα, που οι αριστεροί στη Γερμανία επλακώνουν στου δρόμου με το συντηρητισμό και με όπλα κτλ. Και φτάνουμε τώρα όμω, αν πάμε στο αφήγημα του Χάντιγκτον. Εντάξει. Και μιλώ ότι ο Φουκουγιάμα και ο Χάντιγκτον για μα, του ακαδημαϊκού, έχουν αποδομηθεί, αλλά με πολλά κυριαρχά αφήγηματα στον έξω κόσμο. Εντάξει, εγώ, εγώ δεν του συμπαθώ, Γιώλα, στα φώτερου. Τέλο ε... πάντων, ε... κάτι ε, προσωπικά. Είδα, ε, γι' αυτό έχω, έχω πει ότι έχουν αποδομηθεί, με. διότι οι ακαδημαϊκά, αν πιάσει τα αφήγηματα του, εύκολα μπορούν να αποδομηθούν. Σίγουρα. Αλλά ο κόσμο θα σου πει τώρα ότι ξέρει, Γιάννη μου. Ο λόγο που περάσαμε από τούτα τα, 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 τα κύματα τη τρομοκρατία και καταλήγουμε τώρα στο Ισλάμ και απασχολεί μα στο Ισλάμ, είναι ακριβώ επειδή έχουμε μια σύγκρουση των πολιτισμών. Και έχουμε, όπω έγραψε η Οριάννα Φαλάτση, η οποία έζησε το τρομοκρατικό χτύμα στη Νέα Υόρκη, ήταν στη Νέα Υόρκη. Του είπε, φύγα στου δρόμου και καμένε σάρκε. Ε, γι' αυτό με μου επελή ότι πελή που γράφω τώρα ότι το Ισλάμ προσπαθεί να καταστρέψει τον δυτικό πολιτισμό και τι αξίε μα και τον τρόπο που ζούμε, μισούν τον τρόπο που ζούμε. Και τι νομίζω πρέπει να καταλάβουμε ότι συμβαίνει. Εντάξει, αυτό εγώ θα το αποδομούσα ναι. λίγο πιο πρακτικά, σου πέλα τι πολύ ναι, εξωτικό απλώς παράδειγμα. Απλώς όμως φτάνουμε, άρα ο λόγος τώρα που ε, η τρομοκρατία έχει φτάσει σε έναν, έτσι, όταν μιλούμε για τρομοκρατία αυτόματα, σε τούν την εποχή που ζούμε, σκεφτούμαστε Ισλάμ, εξτρεμισμός, ε, τζιχάδ, ε Ακριβώ βασίζεται το αφήγημα τη εποχή, ότι υπάρχει σύγκρουση των πολιτισμών. Καταλάβει, σ... δηλαδή το Zeitgeist, νομί... η Ρώμη, εν τούτον το, τούτον το πνεύμα. Απλά νομίζω ότι η Μέση Ανατολή και το Ισλάμ, κατ' επέκταση, αποτελεί ένα σημείο εστίαση το οποίο έχουμε εστιάσει λόγω πολλών αναπτυξιακών παραγόντων. Ένα είναι ο τρόπο που καλύπτονται τα πράγματα από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Όμω κάτι το οποίο αποδομεί σε βάθο. Τη σύγκρουση πολιτισμών είναι ένα πολύ απλό στοιχείο. Ε, αν δούμε τον Άντρε Μπρέιβικ, αυτό το μακελάρι τη Νορβηγία. Ο οποίο τι είναι, είναι μια κλασική περίπτωση ενό ψυχοπαθού ε, ατόμου. ο Ο Λόουν wolf που ξαφνικά ναι, περνά τη γραμμή. Ναι, ο οποίο όμω έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσωπο. Ένα ακροδεξιό νεοναζί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή δεν θέλει του μετανάστε, δεν θέλει το Ισλάμ. Κι όμως το θεωρητικό του έργο, στα γραπτά του, αν κάτσει και τα μελετήσεις, ε, έχει πολλές αναφορές στον Ροζάμα Μπιν Λάντερ και θαυμάζει τη δουλειά και τη δράση και την ιδεολογία της αλ Ε, να σου πω σήμερα, δηλαδή, πώς ναι, breaking there... news σήμερα, ξέρεις έπιασα, πού ότι στην Αμερική είχαμε διαδηλώσει ακροδεξιών υπέρ των Ταλιμπάν. Ακριβώ. Ναι. Και λέει οι υπηρεσίε, λέει τώρα το intelligence, προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Ακριβώς συ, συνα, ναι, με τούτο που εκ, λες εσύ. Εκ διαμέτρου αντίθετε ιδεολογίε. Το κοινό σημείο εστίαση ε, ναι, και, και συνάντηση είναι ο τρόπο, ο επιχειρησιακό τρόπο, η βία, το να χρησιμοποιήσουμε η βία. Και στην περίπτωση τουλάχιστον του Ισλάμ πρέπει να δούμε και τη σύγχρονη ιστορία τη Μέση Ανατολή και την ιδεολογία ενό κομματιού του Ισλάμ, του πολιτικού Ισλάμ, πώ αυτό στοιχειοθετήθηκε μέσα στον 20 αιώνα, πώ αυτό συνδέθηκε στα αρχικά του στάδια με τι τρομοκρατικέ ενέργειε των Παλαιστινίων, γιατί έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Yeah. Ρωτήσαν κάποτε τον Γιάσερ Αραφάτ, ε, Μα ποια είναι η άποψή σα, Γιατί είστε τρομοκράτε. Είδαμε το Μαύρο Σεπτέμβρη, πήγαν σκοτώσαν αθλητέ. Κατά τη διάρκεια μια yeah. Ολυμπιακή yeah. υποτίθεται και χειρία, που είναι η Ολυμπιακή Αγώνα. Και άρχισε. Και ο Γιάννη Αραφάτ είχε πει τότε μια ατάκα η οποία πήγε πάλι προς, το κομμάτι των μαχητών, της ελευθερίας και του είπε ο μα ξέρετε, ο άλλος δεν είναι μαχητής του αυτού που είναι εχθρό σα <laughs> υπό τη θέμα. Άρα νομίζω ότι το κομμάτι, στο κομμάτι του Ισλάμ πρέπει να βάλουμε κάτω την ιστορία την ιστορία της απικιακής ανάμειξης των μεγάλων δυνάμεων στο ιστορικό χώρο τη Μέση Ανατολή. Όπω τα σύνορα, η γραμμή Six που δημιούργησαν τα κράτη τη Μέση Ανατολή, είναι ένα πάχαλο ουσιαστικά το οποίο βασίζεται πάσα πάσταση συμφέροντα ναι. των Βρετανών και, και των Γάλλων. Και πρέπει να δούμε και το πώ ο αραβικό εθνικισμό, όπω αυτό εμφανίζεται κατά τη διάρκεια τη αποαπικιοποίηση, δημιουργεί ανανιωτικέ τάσει στο πολιτικό Ισλά. Γιατί αν δούμε τη μήτρα του Ισλαμικού εξτρεμισμού σε ιδεολογικό επίπεδο, είναι το έργο του Αλμπάνα. Ο Αλμπάνα είναι ο ιδρυτή στην Αίγυπτο τη Μουσουλμανική Αρεφόρεια. Τι είναι ο Αλμπάνα, είναι ένα άνθρωπο ο οποίος τη δεκαετία του Μεσοπολέμου ταξιδεύει στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής και στην Ευρώπη. Στι Ηνωμένε Πολιτείε τη αυτό που βλέπει είναι το υπερβολικό τεχνολογικό και προοδευτικό θαύμα μια οικονομία που συνέρχεται από την οικονομική κατάρρευση του κράχ και αρχίζει να τρέχει σε απίστευτες ταχύτητες. Οπότε όλο αυτό του φέρεται ηθικά κατάπτυστο. Όταν επιστρέφει στην Ευρώπη έρχεται σε επαφή με δύο ανερχόμενα ιδεολογικά ρεύματα. Το γερμανικό εθνικό σοσιαλισμό και τον ιταλικό φασισμό και τον ισπανικό φασισμό. Είναι μαζί όλο αυτό. Αυτές οι ιδέες, δηλαδή την περίοδο του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού έχουμε και ελληνικό εθνικοσοσιαλισμό, έχουμε μεταξά <laughs> το στην μεταξά στην Ελλάδα ναι. και αντίστοιχα στην Αυστρία, παντού. Βυθίζεται μέσα στις ιδέες και στο θεωρητικό έργο αυτού του εθνικοσοσιαλιστικής, εθνικιστικής και σοσιαλιστικής αντίληψης και βρίσκει τον τρόπο για να στοιχειοθετήσει αυτή την αντίληψη περί ανώτερου και άριου στο κομμάτι του Ισλαμικού εξέψιου Δηλαδή, αν οι χριστιανοί και οι εβραίοι ως βιβλικοί λαοί μέσα στο κόρπους του Ισλάμ και της Ισλαμικής παράδοσης αποτελούν πεδίο αντικείμενο εξέτασης και νομολογίας, τώρα αυτός έχει βρει τον τέλειο τρόπο για να πει, α, ναι, τί, αυτοί είναι κατώτεροι από εμάς, άρα τι θα τους κάνουμε, θα τους εξοντώσουμε. Βλέπουμε ότι η ιδεολογία το Αλμπάνα χτίζει το πολιτικό Ισλάμ, το οποίο το Ισλάμ ω έννοια είναι μια πολυσύνθετη σύνθετη έννοια με πάρα πολλέ διαφορετικέ διδασκαλίε, ιδιαιτερότητε και Και φτάνουμε στη δεκαετία του 60, στο οποίο στην Αίγυπτο υπάρχει μια ιστορική εμπειρία. Έρχεται ο Νάσερ ουσιαστικά να ξεφτυλίσει του Βρετανού και του Γάλλου στο, στο πρώτο <laughs> Σουέζ. Δηλαδή, κάποιοι λένε για ρεζίλη, ανοίγω μια μικρή παρένθεση των Αμερικανών από του Ταλιμπάν. Ο Νάσερ του ξεφτύλισε κυριολεκτικά. Και ενώ είναι, χρησιμοποιεί πολιτικά τη μουσουλμανική αδερφότητα μέσω του κινήματο των ελευθέρων αξιωματικών, όταν ανέρχεται στην εξουσία, έχοντα τη μουσουλμανική αδερφότητα ω πολιτικό δρόντα, αρχίζει να την εξοντώνει να τη φυλακίζει είναι κλασικό. και να την εξορίζει. Ε, κλασικό... Όπω έγινε και στη Γαλλική Επανάσταση. Μοτίβο, σε, Στη Ρωσική Επανάσταση. Βλέπει του δρόντε να μετακινούνται. Αυτό σε να... τι οδηγεί, οδηγεί στο να εμφανιστεί ο Σαγέντ Κούτ, ο οποίο θα πάρει την ιδεολογία του Αλμπάνα ω ενεργό μέλο τη μουσουλμανική αδελφότητα και θα την οδηγήσει σε ένα ακόμα πιο ακραίο και ανανεωτικό προς το συγκείμενο τη Ισλαμική ιδεολογία αποτέλεσμα, το οποίο είναι ο κουτμπισμό, που είναι η μήτρα του Ισλαμικού, δηλαδή Ισλαμικό κράτο, Αλ-Κάιντα, ε, 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 Ισλαμική τζιχάντ, όλε οι οργανώσει <laughs> καταλήγουν στο κουτμπισμό. Ο οποίος ο ο κουτ, είναι. Ο οποίος, με ο απλά κουτμπ, λόγια. Είναι το, 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 το δηλαδή να στοιχειοθετήσει τα πάντα στην αντίληψη ότι ο άλλο είναι άπιστος και δεν εφαρμόζει σωστά το Ισλάμ και πρέπει κυρίως να στοχεύσει στους ίδιους τους μουσουλμάνους. Άρα βλέπουμε ότι συζητάμε συχνά για την Ισλαμική τρομοκρατία και αν δούμε το νούμερο ένα θύμα της Ισλαμικής τρομοκρατίας είναι οι ίδιοι μουσουλμάνοι. Ναι. σε αυτές τις χώρες που υφίσταται. Υπάρχει και τον Μπατακλάν, υπάρχει και η 11η Σεπτεμβρίου, αλλά τα θύματα στις χώρες που δρά η Ισλαμική τρομοκρατία που δραει η πολύ μεγαλύτερα σε αριθμό από αυτά στη Δύση. Δηλαδή και αυτό πρέπει να το βάλουμε μέσα στην εξίσωση. Ο κουτμπισμός μετά τη δεκαετία του στα τέλη της δεκαετίας το 1966 ο Κουντ εκτελέστηκε από το καθεστώς του Νάσα. Ο κουντμπισμός θα δώσει πάτημα όσον αφορά τη μεθοδολογία δηλαδή το γυλαίκο αυτοκτονίας. Ε, τη βόμβα σε τυφλό πλήθος. Ε, όλα αυτά ποιος θα τα χρησιμοποιήσει το παλαιστινιακό κίνημα το οποίο μπαίνει πλέον σε μια διαδικασία μετά τον πόλεμο των έξι ημερών του να μην δρά ως δυνάμεις στο έδαφος σε ένα πόλεμο που έχει χαθεί αλλά να μεταφέρει τη δράση σε ένα άλλο επίπεδο προκειμένου να εξυπηρετήσει το σκοπό της ανεξαρτησίας του και το αποτέλεσμα του πολέμου την πτώση της Ιερουσαλήμ και βλέπουμε ξαφνικά και τη σημειολογία που αποκτάει η Ιερουσαλήμ Βλέπουμε πάρα πολλά ακόμη και στα λογότυπα των Ισλαμικών δρομοκρατικών των οργανώσεων. Το τέμενο άλλαξα να <laughs> δεσπόζει ω γραφιστικό. Εκεί δεν είναι ότι η Χαμά άρχισε τον τελευταίο πόλεμο σε εισαγωγικά με τους ε, ως υπερασπιστές, ε, ε, ναι, ναι. του Ισραηλινού ω υπερασπιστέ του δεμένου. Ο ναι. συμβολισμό, α πούμε, ότι νομίζω ήταν ξεκάθαρο. Είμαστε υπερασπιστέ ε, του άβατου του Ισλάμ ουσιαστικά. Παρότι ξέραν ότι οι Ισραηλοί ήταν να απαντήσουν και φαντάζομαι γι' αυτό ναι, προχωρήσαν και κάμαν. Κάνουν... Η, η, άλλη μεγάλη ναι. κοσμοϊστορική συνθήκη που επισυνέβη στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή τη Μέσα Ανατολή είναι η Ιρανική Επανάσταση. Η οποία βλέπουμε ότι όσο κι αν αυτοί είναι Σιήτε και είναι διαφορετικοί από του Σουνίδε, πάλι επηρεάζονται από τη διδασκαλία τη μουσουλμανική αδερφότητα και από το Σαγίτ Κουτ, από το έργο του Milestones. Και βλέπουμε ότι η Ιρανική Επανάσταση οδηγεί σε ένα κορυφαίο γεγονό, το οποίο είναι δύο πολεμικέ συγκρούσει πολύ βίαιε και πολύ κατακαιρματισμένε, οι οποίε συμβαίνουν την ίδια περίοδο. Το ένα είναι η εισβολή των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν και ο άλλο είναι ο πόλεμο Ιράν-Ιράκ 80-88. Αυτέ οι δύο πολεμικέ συγκρούσει γέννησαν ένα νέο ρεύμα Ισλαμικού εξτρεμισμού που το είδαμε μετά το 1988 με την ίδρυση τη Αλ-Κάιντα, και το πώ η εμφάνιση τη Αλ-Κάιντα ω τρομοκρατική οργάνωση, επιχειρησιακά ω δρόντα, έφτασε στο πικ τη τρομοκρατική τη δράση με τα χτυπήματα τη 11η Σεπτεμβρίου, τη σειρά χτυπημάτων, η οποία είναι, είναι πολύ εντυπωσιακά ω προ την σύλληψη και εκτέλεση. Δηλαδή το ουσιαστικά να καταλάβει ένα αεροσκάφο και να πάει να το ρίξει στο Παγκόσμιο Κέντρο Υμπορίου ή στο Υπουργείο Άμυνα το Ηνωμένο Πολιτείο. Κριστίνο, που, που, που θέλω να σου ρωτήσω, Γιάννη, είναι μια αυτονόητη ερώτηση. Ε, μπορούμε να στάσουμε την τρομοκρατία. Διότι οι τρομοκράτε, ε, όπω το, το, το χτύπημα τη 11η Σεπτεμβρίου, εγώ θυμούμαι ήμουν γραφείο, τηλεφώνησε μα η κόρη τη τηλεφωνήτρια, και μα ανάψε την τηλεόραση, διότι γίνεται αυτό και αυτό, και είπα εγώ αποκλείεται φάρσα που μα κάνει Μιτσά. Γίνονται τα πράγματα. Εγώ έχω πάντα μια ιστορία, τη λέω. Ε, -ε, ε, βάλουμε την τηλεόραση και τη σκεφτούμαστε τι είναι το πράγμα που θέλουμε, Είναι δυνατό να σου το πράγμα. Άρα φτάσαμε στο unthinkable. Εντάξει. Εγώ ήμουν πάντως, το, το, Σεπτέμβριο του 2001 ήμουν σε εκείνε τι παρατηταμένε διακοπέ που ξέρει ότι έχει περάσει το πανεπιστήμιο και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Okay. Ήμουν στη θάλασσα. Με πιο μεγάλη σου Γιάννη μου. <laughs> ναι. έρχεται ένα. Έρχε, έρχε <laughs> σφί... περάσει τσίνο το στάδιο. <laughs> έρχεται ένα φίλο μου και μου λέει: Πέσανε κάτι αεροσκάφη στην Αμερική. Πάνε κάτι ουρανοξύστα. Και γυρίζω και του λέω και το έχει και το λέει μέχρι σήμερα ο παιδικό μου φίλο ο Αργύρης. Ε, του λέω είναι η Αλ-Κάιντα. εννοώ επειδή είχα ήδη εκείνο το μικρόβιο και το σκουλού και το να ψάχνω και να διαβάζω για, για όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, το πώ αντιμετωπίζεται η τρομοκρατία είναι πάλι όπω τον ορισμό τη τρομοκρατίας. Δεν υπάρχει ένα τρόπο αντιμετώπιση. Υπάρχουν περιοχέ που η, η τρομοκρατική δράση, αυτό το είδαμε πάρα πολύ στη γαλλική κοινωνία, σε όλα αυτά τα χτυπήματα που εμφανίστηκαν ε, μετά το 2015 και το χτύπημα στο Σαλί, εντό με αποκορύφωμα τη επιθέσει στο Παρίσι. Στη συναυλία. Ε, όχι, ήταν ε, match. Όχι, ή, ήταν συναυλία, συναυλία, είχε ναι. ποδοσφαιρικό αγώνα, ναι, γίνανε σε ναι, πο, ναι, πολλέ ναι, διαφορετικέ τοποθεσίε. Στο Μάντσιστερ το είχαμε κάτι παρόμοιο. Στο Μάντσιστερ. Σε αυτέ τι περιπτώσει βλέπει ότι η ριζοσπαστικοποίηση είναι αυτό που λέμε homegrown. Δηλαδή συμβαίνει μέσα στι κοινωνίε αυτέ που έχουν μουσουλμανικούς πληθυσμού οι οποίοι μεγαλώνουν με, κάτω από συγκεκριμένε κοινωνικέ και οικονομικέ συνθήκε. Η Γαλλία πέρασε και την τραυματική εμπειρία του πολέμου στην Αλγερία, ο οποίο ήταν ένα πολύ βίαιο πόλεμο με φοβερή βαρβαρότητα και από τι δύο πλευρέ όσον αφορά τη χρήση τη βία. Και βλέπει ότι σε αυτέ τι περιπτωσιολογίε, όταν αναλύει και κάθεσαι και βρίσκει πολλέ προβληματικέ περιπτώσει. Δηλαδή, κάποιο δάσκαλο κατά Τη ζωή αυτών των παιδιών δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Ε, το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να ήταν προβληματικό. Υπάρχουν στοιχεία όπω η τοξικοεξάρτηση, η παραβατικότητα, ψυχική νόσο. Υπάρχουν πάρα πολλέ συνθήκε για έναν νεαρό, ο οποίο ξαφνικά θα δει τη δράση του Ισλαμικού κράτου στη Συρία ή στο Ιράκ, θα εμπνευστεί από αυτή. Θα δηλώσει πίστη με κάποιο ιδεολογικό τρόπο. Θα έρθει σε επαφή μαζί του. και στο τέλο θα χτυπήσει στη γειτονιά του. Κλείνω. Άρα, κοίτα, υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι χτυπήματα στην 11η Σεπτεμβρίου που είναι κάποιοι εξωτερικοί δρόντε. Ναι, <είλοι> που υπάρχει <plot>. <είλοι> <τα> σα, <είλοι> <τα> Σαουδάραβε. <είλοι> είναι κονσπίραση πλότ. Υπάρχει σχεδιασμό. Σχεδιασμό. Και ασύλληπτη φαντασία που συνήθω είναι πιο εφευρετικοί <είλοι> <είλοι> οι τρομοκράτε που τι υπηρεσίε ασφάλεια και, πήγαμε... και είναι και, και, και militant. Προέρχεται από ανθρώπου οι οποίοι έχουν βρεθεί σε πεδία μαχών, έχουν εξοικείωση με εκρηκτικά, με ατομικά όπλα. Αν κάποιο δεν φοβάται πεθάνει, πώ μπορεί να συγκρατήσει. Ακριβώ. Πάω στο δεύτερο κομμάτι που είπε πριν, τον κέντρο του Παρισιού. Ε, ο ο μαθητή που είναι ε, δεύτερη τρίτη γενιά μετανάστη, αλλά είναι απομονωμένο στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο, ε, έρχεται σε επαφή μέσω του ίντερνετ με διάφορου ε, που θεωρεί. Που του δίνουν ένα, μια κατεύθυνση. Το ζήτημα είναι ότι έχει κράτη όπω η Βρετανία ή όπω η Γαλλία κυρίω. Είπε για την Αλγερία. Για χρόνια οι Αλγερινοί ήξεραν Ξε, ότι ήταν επαρχία τη Γαλλία. Ξεχνούν κάποιοι ότι ήταν αρώματισμαν η Αλγερία. Και ξαφνικά γίνεται κράτο σε τούτοι οι Αλγερινοί, οι οποίοι ήταν Γάλλοι πολίτε. Δεν ήταν απικία η Αλγερία, ήταν επαρχία τη Γαλλία. Είναι σημαντικό το σημειολογικά. Πάνε να μείνουν στο άλλο κομμάτι, α πούμε. Να, της... περάσουν να, να περάσουν απέναντι. Όντω, ξέρετε, Μάνι, είσαστε Γάλλοι. Ναι, ακριβώ. Ε, άρα, υπάρχει το αντιδράση. Μετά μα έω τη δεύτερη γενιά, την τρίτη γενιά. Και η Γαλλία, όταν κάποιο μελετήσει τη γαλλική επανάσταση, και την ιδεολογία του τι σημαίνει ε, το σύνθημα τη ελευθερία, τη αδελφότητα, τη ισότητα. Και τι λαϊκιστέ που ναι. έρχεται μαζί ναι, με τα υπόλοιπα ακριβώς, τρία. Ακριβώ το λέει που ακριβώ σημαίνει, ε, πώς να το πούμε, η απο, μάκρες, απομάκρυση την εκκλησία. Στοιχειοθετεί την κοσμικότητα η, διά, στη βάση ναι. της τη αθεία. Ακριβώ. <στον> Και αρχίζει από τη Γαλλική Επανάσταση το πράγμα. Όταν κάποιο μεγαλώνει ω πολίτη του Γαλλικού κράτου, αλλά δεν μπορεί να εστερνιστεί τι αξίε τη Γαλλία, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι Γαλλία. Μπορεί να είναι Γάλλο, μπορεί να αγαπήσει τη Γαλλία. Και το, με το ερώτημα είναι το εξή, ότι τι είναι η Γαλλία τελικά, διότι μιλούμε για πολιτική. Πολιτισμικά κράτη. Φελβώς. Η Βρετανία μιλά ότι α πούμε είναι η Ινδία, παραδείγματο χάρη, ε, ολόκληρη κοινότητα τη Ινδία υπέρ του Brexit, δεν θέλουν άλλο μετανάστε. Και ήδη η Βρετανία είναι ειδική καταγωγή, α πούμε, από μια πρώην απικία. Και ξέρει, τούτον ούλων το συνοθήλευμα ανθρώπων πλέον που ζήσει τότε υποτιθέμενα έθνη κράτη, Εντάξει. Και όταν μιλά στη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα πέντε, five nations, τα πέντε έθνη, υπάρχει τον το πράγμα. Άρα, πώ μπορεί όταν είναι μέσα στι εσωτερικέ δομέ τη παιδεία, τη οικονομία, της τη ε, κοινωνία σου, ζουν άνθρωποι που δεν αγαπούν τι ίδιε αξίε που, είναι το κυρίαρχο αφήγημα στο κράτο, πώ μπορεί να σταματήσει που να που έχουν τον θυμό ενάντια σου. Εντάξει, ναι, αυτό πρέπει να αποτελεί προφανώ. Πού είπε με λάθο. Δηλαδή... Κάποιο state policy. Αυτό όμω που. Αυτά έρχονται και παρέρχονται. Η μεταβλητή που παραμένει σταθερή σε αυτό το σημείο είναι ότι κάποιο ο οποίο θα ριζοσπαστικοποιηθεί με κάποιον τρόπο και θα επιλέξει τον δρόμο του βίαιου ριζοσπαστισμού, Ο Τόμα Σέλινγκ, ο νομπελίστα, στο οποίο πάντα επιστρέφω όσον αφορά τη θεωρία του των σημείων εστίαση, έκανε το εξή κοινωνικό πείραμα διάσπαση με του φοιτητέ του. Του έδινε μια κόλλα, η οποία περιείχε ένα πίνακα με τετράγωνα, αλφαριθμητικά, α1, β1, και του έλεγε να κάνετε όλοι τικ ένα κουτάκι, χωρί να συνεννοηθείτε μεταξύ σα. Όσοι έχετε κάνει τικ το ίδιο κουτάκι, θα έχετε στο τέλο του εξαμήνου μια ανταμοιβή. Ένα συν έναν βαθμό στις, στα μαθήματά σα. Όλοι κάναν το α1. Δηλαδή, το να μπει στη διαδικασία του να τικάρει το ίδιο κουτάκι χωρί να συνεννοηθεί, δείχνει ένα μοτίβο συμπεριφορά το οποίο ο Τόμα Έλλην το αποκαλεί psychic moment. Είναι η ψυχική στιγμή. Πώ έχει αυτό εφαρμογή στην έννοια τη τρομοκρατία, Ότι όταν επιλέγει το Ισλαμικό κράτο να χτυπήσει τη γαλλική κοινωνία, δημιουργεί ένα σημείο εστίαση προκειμένου να κάνει εκείνον τον προβληματικό νεαρό από τον γκέτο για τον οποίο αναφερόμασταν πριν, να τικάρει εκείνο το κουτάκι. Να περάσει δηλαδή στην απέναντι όχθη τη VA πλέον. Και του να συμπλέψει, να συμπλέψει με, με, μιαν μια στάση ε, που θα τον οδηγήσει σε που θέλουν. Είναι καθαρά χειριστική. Ναι, ναι. Η... Γι' αυτό η διεθνή Ισλαμική Τρομοκρατία επιλέγει ένα λαμπερό τόπο όπω το Παρίσι. Ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι στην ελληνόφωνη ανάλυση που λένε. Ή όπω το Ρέινα, το κλαπ στην Κωνσταντινούπολη. Ο οποίο έχει πάει στην Κωνσταντινούπολη, έχει πάει στο Ρέινα. Κατεβαίνει στο Αμέτρη, που είναι με τα κότερα. Τώρα μιλούμε πριν να είναι στα Χάι του Ερτογάν που είχα πάει εγώ. Μιλάζει για ένα πάρα πολλά λαμπερό τόπο. Άρα ήταν τυχαίο όταν μου χτυπήσαν την πρώτη χρονιά στο Ρέινα, θυμάσαι πριν μια χρόνια στην <στοράνων> Τουρκία. Φυσικά δεν επιλέξουν τον πιο λαμπερό τόπο τη Κωνσταντινούπολη. Όχι, γιατί κάποιοι λένε Υπάρχουν, ξέρεις, με τη λατρόκρατη. Είναι το σύμβολο, Γιάννη. Με τη λατρόκρατη. Του λατή τρόπου, τρόπου... ζωή ναι, όμω ναι, ναι, πάω ναι, ναι, πίσω, ναι. γιατί πάω πίσω στο επιχείρημα τη Φαλάτση, που λέει ότι μισούν τον τρόπο ζωή μα. Ναι. Καταλάβετε το. Είναι ρατσιστικό. Τούτον είναι. Μισούμε για το ψύχο που είμαστε. Εσύ όμω πώ το. Επειδή μου ότι εσύ φωνά με τούτον το. Εντάξει, δεν είναι ακριβώ. Μερικοί από αυτού δεν ξέρουν καν ποιο είναι ο τρόπο ζωή μα. Και μερικοί από αυτού δεν ξέρουν και τι λέει το Κοράνι. Δηλαδή έγινε μία έρευνα μεταξύ των μαχητών οι οποίοι φύγαν από την Ευρώπη όταν κηρύχθηκε το Ισλαμικό κράτο, <σταλήθημα> το λεγόμενο σε Ιράκ και Συρία, αφήσαν για να πάνε να ζήσουν στη Ιράκ. <σταλήθημα> και δεν ξέραν τι είναι το Ιράκ. Και δεν ξέραν τι είναι. Δηλαδή, βλέπει πάρα πολλού από αυτού ότι τα, τα αίτια είναι άλλα. Είναι περισσότερο αναπτυξιακά. Εγώ όμω εκείνο που θέλω να πω είναι ότι κάθε φορά που η τρομοκρατία στοχεύει με θεαματικό τρόπο δημιουργεί το recruiting, recruiting, process προκειμένου να πα και να τι συναντήσει από κοντά. Μα νομίζω ότι ήταν και ο σκοπό του Ισλαμικού κράτου το να χτυπήσει ναι. το αεροδρόμιο τη Καμπούλ. Ήταν ένα marketing campaign Α, ακριβώς, για να ναι. πιάσει χρηματοδότηση. Επειδή ζούμε ακόμα, υπάρχουμε. Θέλω χρηματοδότηση, θέλω μαχητέ. Πώ θα του πιάσει Υπάρχει power vacuum. Ένα τώρα, advertising φύ, φύ, φυ campaign. <laughs> χτυπώ ναι. το αεροδρόμιο τη Καμπούλ για να καταλάβουν όλοι ότι υπάρχουν. Οι είναι πάγονε... εχθροί γιατί είναι λιγότερο, λιγότερο... συντηρητικοί από εμά. Είναι τα κύρι. Άρα θα μπούμε στη διαδικασία να του χτυπήσουμε. Το ζήτημα όμω εδώ, πάλι λέω το ζητούμενο, είναι, δεν είναι μόνο η αποτροπή, μόνο η συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών και τέλο πάντων οι κλασικέ αντιτρομοκρατικέ μεθόδοι. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το να δούμε και την κοινωνία και τι παράγει η κοινωνία. Και αν με επιτρέπει, μετά από αυτά που είδαμε και στο Λευκό Οίκο, εμένα η αίσθηση σήμερα τα επόμενα χρόνια. Η μεγάλη πρόκληση για την τρομοκρατία διεθνώ δεν είναι η Ισλαμική φύση. Είναι ακροδεξιά φύση γιατί βλέπουμε ότι οι κοινωνίε συντηρητικοποιούνται, στρέφονται προ λαϊκίστικα, ακροδεξιά, νεοεθνικιστικά, νεοεθνικιστικά, νεοναζιστικά μοτίβα. Και πλέον αυτό το η έκφανση, η militant έκφανση, η στρατιωτικοποιημένη έκφανση αυτού του φαινομένου δεν περιέχει κινδύνου, τουλάχιστον για εμά που ζούμε εδώ σε ευρωπαϊκέ κοινωνίε. φτάνουμε πριν να κλείσουμε, φτάνουμε στο θέμα τη Κύπρου. Γιατί υπάρχει, εμ... Νιώθω ότι πάλι μπαίνουμε σε μια πόλωση όταν κάνουμε μια συζήτηση στην Κύπρο, όπω γίνεται συνήθω με όλα τα θέματα. Είτε μιλάζει για τον κορονοϊό, είτε έξω είτε, οτιδήποτε άλλο, στο θέμα τη μετανάστευση. Ε, και το πόσου κινδύνου μπορεί να περιέχει για τρομοκρατικά χτυπήματα η παρουσία ε, ενδυνάμει τρομοκρατών μέσα στο μεταναστευτικό ρεύμα των προσφύγων, των αιτητών ασύλου, το οποίο δέχεται συνέχεια η Ποια είναι η δική σου εκτίμηση για το θέμα. Πρέπει να το προσεγγίσουμε με τρει μεθόδου. Πρώτον, η Κύπρο έχει την ιδιαιτερότητα τη τουρκική κατοχή. Εξ ορισμού υπάρχουν εδάφη τα οποία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία. Και μετά από αυτά δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι το ένα, το βγάζουμε το εύκολο, το ευκόλο ναι. εννοούμε. Το δεύτερο, μεταξύ των ροών, των προσφυγικών ροών που έρχονται από τη Μέση Ανατολή με παράτυπο τρόπο, όπω είναι το περιεχόμενο μια βάρκα που θα έχει μέσα 25 άντρε σε στρατεύσιμη ηλικία. Γιατί είδαμε και τι ανοησίε, αν μου επιτρέψει, του κύριου Νωρί, ο οποίο μια μα είπε έχει 30 τζιχαντιστέ, μια μα είπε έχει 50, μια μα είπε έχει 100, τελικά κανένα τζιχαντιστή δεν είχε. Εκείνο που πρέπει να δούμε είναι αν η Κύπρο αποτελεί τελικό προορισμό ή ενδιάμεσο σταθμό για αυτού του ανθρώπου για να πάνε στην Ευρώπη. Η ιστορία δείχνει ότι από αυτού του αιτητέ ασύλου, κάποιοι θέλουν να έρθουν να μείνουν εδώ, κυρίω συριακή καταγωγή, κάποιοι άλλοι θέλουν να συνεχίσουν αυτό το ταξίδι. Θεωρητικά μπορεί να υπάρχουν δύο περίπτωση λογής. Η μία περίπτωση λογία είναι να έρθει, αλλά γιατί να επιλέξει να κάνει αυτό το ταξίδι, αν είναι ένα ιδεολόγο τρομοκράτη, ο οποίο κάποια στιγμή θέλει να περιέλθει σε μια idol κατάσταση προκειμένου μετά να επανεργοποιήσει τη δράση του, γιατί να το κάνει στην Κύπρο τι αξία θα έχει. Αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε ως αντίληψη. Το δεύτερο, το οποίο είναι, εμπεριέχει και λίγο μια παγίδα μέσα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολέμησε σε μια οργάνωση από τις χιλιάδες οργανώσεις που εμφανίστηκαν, τουλάχιστον στο Συριακό Εμφύλιο και ιδεολογικά ε, εκτείνονται από ένα ρεύμα της light μουσουλμανικής αδερφότητας του Συριακού branch του Συρουριστές που λέμε της Συρίας, μέχρι την Αλ-Καϊδα ή το Ισλαμικό κράτος, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο αποδρά για μία σειρά λόγων. Δηλαδή, ένα πρώην μαχητή ε, φεύγει και μπαίνει το δρόμο τη προσφυγιάς προφανώ γιατί ή διαφωνεί με τα τρία-τέσσερα χρόνια δράση του ή επειδή θέλει αυτή τη δράση να την εξάγει. Ο, ο μιλιταρισμό από μόνο του δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγηση του τρομοκρατικού κινδύνου. Και εμεί πήγαμε στην εθνική φορά, είμαστε έφεδροι, έχουμε G3 σπίτι μα, δεν μα κάνει εν δυνάμει τρομοκράτη αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να αξιολογήσει τον τρόπο και να βρει τα στοιχεία εκείνα που παραπέμπουν στο παρελθόν αυτού του ανθρώπου, αν και εφόσον αποδειχτεί ότι είχε ενεργό εμπλοκή και ανάμειξη, γιατί είχαμε τέτοιε περιπτώσει στην Κύπρο, σε μαχητική οργάνωση. Βέβαια, το να είσαι, να το πω έτσι λίγο και ας ακουστεί κάπως μέλος της Αχράν Αλσάμ δεν σε κάνει αυτόματα τρομοκράτη. Το να είσαι μέλος όμως μιας άλλης οργάνωσης όπως είναι αυτό που έγινε η Χαγιά Ταχρή Αλσάμ σήμερα μπορεί να σε κάνει. Είναι όλα σχετικά. Άρα εκεί πέρα χρειάζεται και λίγο expertise χρειάζεται και μια προσωπική συνέντευξη, χρειάζεται και μια αξιολόγηση και στη υιοθέτηση μια υπόθεσης προκειμένου με ω κράτο δικαίου που είμαστε, αυτόν τον άνθρωπο είτε να τον φυλακίσουμε για τρομακτική δράση είτε να τον απελάσουμε. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. συζήτηση μπορεί, να, μπορεί, να, μιλούμε για ώρε. Ναι, σίγουρα. Ακούω για Και εσύ <laughs> το αντικείμενο το ξέρει καλά. Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ Παραφόλη. πάλι.